Επόμενο ανακοινωθέν θα υπάρξει αν έχουμε εξελίξεις. Ο θεράπων ιατρός Μίμης Δραχμόπουλος. Κύριε Δραχμόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά αυτά που μας είπε ο κ. Δραχμόπουλος. Φοβερό αυτό που συμβαίνει και εκεί, ειλικρινά μας έχει συγκλονίσει όλους. Έχουμε μείνει άλαβοι. Κύριε Σεκίνη, πραγματικά είχα και κάτι καταθέσεις και δεν πήγα να πάρω τα ομόλογα. Και να τώρα τα αποτελέσματα. Κύριε Σεκίνη, δεν θα ήθελα να αντιπαρέλθω το προσωπικό μου, αλλά να παρακολουθήσουμε όμως τώρα δηλώσεις επωνύμων που επισκέφθηκαν τη Δραχμή στο νοσοκομείο. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε όλοι αυτιά. Την είδα. Ήταν λίγο κομμένη βέβαια, ήταν λίγο κίτρινη. Τώρα ή ύκτερο έχει κόμπλεξ ανωτερότητας με τη λύρα. Εγώ της είπα να τρώει καλά όλα τα νομίσματα, να καρδαμώσει, να γίνει δολάριο. Σιγά μην πήγαινα να επισκεφτώ τη Δραχμή. Αν ήταν κανένα εκατομμύριο, να πάω να γνωριστούμε ευχαρίστως. Τα είδατε τα χαρίκια τους με τη Δραχμή. Βγάλανε και τρίδραχμα. Πού είναι κουτουλάκι, πού είναι. Το τρίδραχμα. Λοιπόν, πρωτού με το βρει ο Κουτουλάκης, βάλανε τον Γιάννο Παπαντονίου. Φέρ' τον, βράξε, άσε το κουτουλάκι. Ορίστε. Τον Γιάννο Παπαντονίου βάλανε στο τρίδραχμο. Ορίστε. Νάτος. Το Ρίτσαρντ Γκιρ. Θα γυρίσει και ταινία. Ο Γκιρ και ο Μπατήρ. Νάτος. Φίλες και φίλοι, διακόπτουμε την εκπομπή μας για μία αποκλειστική είδηση. Μετά το ξυστό, τώρα και το σφυριχτό.